Έχουμε την εξαιρετική πάλι τιμή αλλά και χαρά να φιλοξενούμε τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, η εφημερίδα Εστία που δικό μου το σχόλιο τα τελευταία χρόνια έχει εκ νέου αναγεννηθεί με το αποκαλυπτικό και εξαιρετικό καθημερινά περιεχόμενό της, ένα περιεχόμενο που πρέπει να το διαβάζουμε όλοι γιατί ενημερωνόμαστε κυρίως και για τα εθνικά θέματα τα οποία τα τελευταία χρόνια σιωπούνται όσον αφορά την διαχείρισή τους. Καλώς ορίσατε κύριε Κοτάκη για άλλη μια φορά στο News Hub. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Γεια σας. Κύριε Κοτάκη, μια έτσι γενική ερώτηση και θέλω τον σχολιασμό σας. Έχουμε μια κυβέρνηση που μέχρι τώρα της κάνει, θα έλεγα, ισχυρή αντιπολίτευση η ακρίβεια, οι φόροι, το ρεύμα, παρακαλώ. Ναι, σας ακούω, σας ακούω. Αυτή είναι η αντιπολίτευση λοιπόν που γίνεται μέχρι τώρα. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση είχε μία εναλλαγή. Έχω μία κρίση, ένα νέο πολιτικό σκηνικό και θέλω να ξεκινήσουμε πριν πάμε της Νέας Δημοκρατίας και στα εθνικά θέματα. Πώς το σχολιάζετε το διαμορφωμένο αυτό νέο πολιτικό σκηνικό? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχουμε μία κυβέρνηση η οποία κουτσένει και μία αντιπολίτευση η οποία είναι μάλλον ακινητοποιημένη τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ από το 2021. Πάνε τώρα πια τρία χρόνια κοντά, του χρόνου συμπληρώνονται τρία χρόνια, τον Νοέμβριο νομίζω, ή τέσσερα, έχω χάσει τον λογαριασμό. Σε αυτό το διάστημα ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει καταφέρει με την αντιπολίτευση που κάνει να παραιτήσει ούτε ένα διοικητή δημοσίου οργανισμού. Πώς κανείς ορίζει την αντιπολίτευση? Προφανώς με προτάσεις, αλλά προφανώς και με την άσκηση ελέγχου. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ είναι ενδιαφέρον, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό οφειλόμενο στο γεγονός ότι οι ΣΥΡΙΖΑ και οι ΠΑΣΟΚ είναι συγκοινωνούν τα δοχεία από το 2012, όταν πέφτει το ένα, ανεβαίνει το άλλο και τα ανάπαλλην. Το 2012 έπεσε το ΠΑΣΟΚ, ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα υπάρχει η αντίστροφη διαδρομή. Αλλά αυτή η αύξηση της δύναμης του ΠΑΣΟΚ για ανάδειξή του σε δεύτερο κόμμα και σε αξιωματική αντιπολίτευση δεν πατάει ακόμα σε πραγματικά στοιχεία αντιπολίτευσης. Γινόταν συζήτηση στη Βουλή για ένα νομοσχέδιο με το οποίο θεωρούνταν αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Απορρίτου Επικοινωνιών και δίδονταν σε μια κρατική επιτροπή και θα περίμενε κανείς ότι θα είναι εκεί ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, προσωπικά και θα κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν το είδαμε αυτό και δεν είναι το μοναδικό. Από εκεί και πέρα, στο λοιπό άξονα της κεντροαριστεράς, με αυξομοιώσεις υπάρχει καταγγελτικός λόγος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει πια πολύ δρόμο για να αναταχθεί. Και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων που έχει φύγει και έχει εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία οριστικά, το οποίο όμως είναι διασπασμένο σε τρεις χώρους και οι οποίοι επίσης, με εξαίρεση την woke agenda που ανάγκασαν την κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική, και εκείνοι χρειάζεται ακόμα καιρό για να βρουν έναν κανονικό βηματισμό. Αυτή είναι η κατάσταση στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, που δίνει τη δυνατότητα στον κύριο Μητσοτάκη ακόμη να έχει μερικώς μέσα στο κοινοβούλιο, δεν μιλάω στην κοινωνία, την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στην κοινωνία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Εκεί θέλω λίγο να εστιάσουμε, παρακαλώ. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι επίσης ξεκάθαρα. Υπάρχει ένα 20-25%, να έλεγα βία 30% του ελληνικού λαού που τα φέρνει βόλτα. Ένα υποσύνολο αυτού περνάει πάρα πολύ καλά, αλλά το υπόλοιπο απλώς τα φέρνει βόλτα. Δηλαδή ζει με αξιοπρέπεια. Και υπάρχει και ένα 70% το οποίο δεν ζει. Δεν ζει με αξιοπρέπεια και έχει τεράστια προβλήματα. Το ένα κομμάτι συσπηρώνεται στη Νέα Δημοκρατία, το άλλο είναι τεμαχισμένο στα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή είναι η περιγραφή, δηλαδή συνδυαστικά, του πολιτικού μας συστήματος σήμερα, κύριε Βαρδάκη. Αναδεικνύεται τα κοινωνικά θέματα, αναδείξατε και μόλις χθες στην Εστία τη φτώχεια των Ελλήνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει το πράγμα. Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή αντιδρά, αλλά έχουν μία αντιπολίτευση εξ αριστερών, θα έλεγα περισσότερο χλωμή, σε σχέση με την αντιπολίτευση εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει που να ακουμπήσει ο κόσμος. Ακριβώς. Γιατί όλα είναι περιγραφικά. Δεν υπάρχει κάτι σε επίπεδο γεγονότων. Η αντιπολίτευση δεν παράγει πολιτικά γεγονότα. Στο παρελθόν, επειδή έχω ζήσει αντιπολιτεύσεις, σας λέω ότι και
την περίοδο του 97, όταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και σε άλλες περίοδες πιο παλιά, όπου είχε καθοριστικό ρόλο μέσα του ΠΑΣΟΚ, ο τότε υπεύθυνος τεχνηρίωσης του κ. Μιχάλης Καρχημάκης. Τότε οι αντιπολιτεύσεις, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ακόμα και καμιά φορά με δια της υπερβολής, αλλά πάντως παρήγαγαν πολιτικά γεγονότα, τρίμωχαν τις κυβερνήσεις. Και ας μην είχαν ούτε ένα κανάλι μαζί τους. Τον Καραμαλή τον έπαιζαν πριν αθλητικά το 1998, το 1999, μετά το 2000 άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση. Και όμως τους είχε αναγκάσει να πάρουν πίσω ολόκληρα νομοσχέδια. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Με συνέπεια, η κυβέρνηση θα κάνει τον απόλυτο περίπατο στο Κοινοβούλιο και να περνάει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Κύριε Κωτάκη, πάμε λίγο στα της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την πρόσφατη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά, την πρόσφατη παρέμβαση ομιλία του κυρίου Καραμαλή, που έψεξε ξεκάθαρα τον Πρωθυπουργό για την απόφασή του και ότι με πειθαρχικά μέτρα δεν λύνονται τα θέματα. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη και της εκλογής νέου Προέδρου Δημοκρατίας? Δημοκρατίας, λέτε. Βεβαίως. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης τραυμάτισε και αυτοτραυματίστηκε. Το πρώτο θα φανεί τώρα, το δεύτερο θα φανεί πολύ αργότερα. Γιατί είναι προφανές ότι ήταν μια βλάβη κύρους για τον κύριο Σαμαρά το γεγονός ότι έδωσε τη δυνατότητα στον κύριο Μητσοτάκη να τον διαγράψει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν παθαίνει κάτι, βουλευτής είναι. Αλλά όταν φαίνει τον εαυτό σε κατάσταση διαγραφής ή σε διαγράφει κάποιος για ανετίος, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Από την άλλη όμως, όταν έχεις ένα τραύμα στα δεξιά σου, μεγάλο τραύμα, ρήγμα από διαρροές ψηφοφόρων, η συνταγή είναι να το κλείσεις το τραύμα, να το επουλώσεις. Η συνταγή δεν είναι να το μεγαλώσεις. Mm-hmm. Και η διαγραφή του κ. Σαμαρά μεγαλώνει το τραύμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, τώρα, πώς αυτό συναρτάται με την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν συναρτάται πια, αν ποτέ συναρτήθηκε, γιατί ο κ. Καραμάνης δεν είχε ποτέ πραγματικό ενδιαφέρον για τη θέση αυτή. Απλώς θα τεθεί ένα μεγάλο θέμα για τον Πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά την πολιτική του ταυτότητα αλλά και την εκλογική του επιρροή. Αν δηλαδή διαλέξει υποψήφιο από την παράταξή του ή από την κεντροαριστερά. Δεν είναι παράδοση να επιλέγεται από την αντίπαλη παράταξη. Ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει, για παράδειγμα, επιλέξει ενεργεία ή πρώην βουλευτή πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί έχει περάσει αυτή η γραμμή παραδοσιακά, ναι, η Νέα, εντάξει, Δημοκρατία κεντροαριστερό. Όχι, ποτέ. Ναι, ναι. Η μόνη φορά που έγινε αυτό ήταν μόνο όταν ο Κώστας Καραμαλής επέλεξε τον Κάρολο Παπούλια και επίσης όταν ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε τον Προκόπη Παυλόπουλο. Αυτό ήταν. Αλλά μιλάμε επί 8 εκλογών πρόεδρων Δημοκρατίας, αν θυμάμαι καλά. Έχει συμβεί μόλις στις 2. Ο Κωστής Στεφανόπουλος, που προερχόταν από το χώρο της κεντροδεξιάς, είχε αποστασιοποιηθεί, είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία 10 χρόνια. Τώρα λοιπόν υπάρχει ένα πολιτικό δίλημα και θεσμικό δίλημα για τον κύριο Μητσοτάκη, αν επιλέγεις από τα δεξιά σου ή από τα κεντροαριστερά σου. Και τα δύο έχουν κόστος, ιδιαίτερα στη στιγμή που θα πάρει την απόφαση, αν και η γνώμη μου είναι ότι το μοναδικό κριτήριο για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας δεν είναι μόνο η πολιτική του ταυτότητα, αλλά είναι η επάρκειά του, πώς μπορεί να διατελέσει και να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του ως αρχηγός του κράτους, δεδομένης της εμπειρίας που είχαμε την κυρία Σεκελαροπούλου, η οποία κάηκε, ήδη είχε κάνει διαρροή, ο κ. Ανδρουλάκης δεν τη θέλει, απεδείχθη ότι ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Δεν έφταιγε η ίδια, δικαστής ήταν, αυτοί που την επέλεξαν έφταιγαν. Εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει όμως και πολιτικό μέτρημα στην επιλογή που θα κάνει η κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε. Αν δηλαδή επιλέξει το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να έχει ρήγμα, νέο ρήγμα στα δεξιά της. Ιδιαίτερα που τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση θεσμικά στο Κοινοβούλιο. Εάν έχει κάνει επιλογή από τα δεξιά, τότε μπορεί να φοβάται ότι θα χάσει το κέντρο. Αυτοί είναι περίεργοι λογαριασμοί, τους οποίους εμείς οι πολίτες δεν τους καταλαβαίνουμε, για να σας είμαστε ειλικρινείς, για να σας είμαι ειλικρινής. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, για παράδειγμα, ήταν μονοκομματικός πρόεδρος, υπό την έννοια ότι προερχόταν από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμάλη. Απεδείχθη υπερκομματικός πρόεδρος. Το ίδιο υπερκομματικός απεδείχθη και ο μονοκομματικός ως εκλεγής, Καραμαλής, και το 1980, αλλά και το 1990.
Το τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης θα το αποφασίσει το βουνό, όπως λέγεται. Με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να σας πω και κάτι. Ναι, ναι. Η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας κακώς λέγεται ότι είναι προνομία του Πρωθυπουργού. Δεν το λέει πουθενά το Σύνταγμα αυτό, κύριε Παραδάκη. Το Σύνταγμα λέει ότι έχουν ρόλο κοινοβουλευτικές ομάδες, η οποία ψηφίζει, εκλέγουν, υποδεικνύουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι πουθενά, από πουθενά δεν προκύπτει ότι είναι προνομία του Πρωθυπουργού. Ήθιστε από την παράδοσή μας να έγινε προνομία του Πρωθυπουργού, αλλά το Σύνταγμα μας δεν προβλέπει στις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού την υπόδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έτσι, αυτό να το έχουμε στο νου μας. Κλείνοντας αυτή την εξαιρετική ανάλυση που μας κάνατε με τα πολιτικά πεπραγμένα τα μέχρι τώρα, θέλω λίγο την άποψή σας, τον σχολιασμό σας και για τα εθνικά μας θέματα. Είχαμε την παρέτηση του κυρίου Κούνδρου, του Γενικού Γραμματέα στο ΙΠΕΞ, ενός επαρκέστατου θαυμάσιου διπλωμάτη μας. Είχαμε το χάρτη της Κομισιόν, όπου χωροθετούσε δημοσίως το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο. Η κυβέρνηση αυτό το χάρτη νομίζω ότι δεν τον σε εισαγωγικά εκμεταλλεύτηκε επαρκώς, αλλά είχαμε τη σφοδρότατη αντίδραση από την άλλη πλευρά στο χάρτη αυτό της Τουρκίας. Παρακαλώ και θέλω λίγο να σας ακούσω. Κοιτάξτε να δείτε, όσο παραμένουν μυστικά τα υπομνήματα που έστειλε ο κύριος Κούνδρος στο Υπουργείο των Εξωτερικών με τις διαφωνίες του. Ναι. Το περιεχόμενο των υπομνημάτων, για να είμαι πιο ακριβής, τόσο η κυβέρνηση θα διευκολύνεται να λέει ότι ο κύριος Κούνδρος παραιτήθηκε επειδή εξάντλησε τη θητεία του και την παράταση της θητείας του. Και όταν μάλιστα ο ίδιος δεν ομιλεί δημοσίως. Αν όμως δοθούν ποτέ στη δημοσιότητα αυτά τα υπομνήματα, τότε θα αλλάξει η ανάγνωση την οποία κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και κάτι ακόμα, κύριε Βαρδάκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, δεσμεύτηκε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι θα σταματήσει το διάλογο εάν τυχόν ο Φιντάν αρχίσει και του θέτει ζητήματα αποστρατιωτικοποίησης, γκρίζων ζωνών, εναερίου χώρου, δίθεν τουρκικής μειονότητας κτλ. Ο Φιντάν όμως, όπως αποδείχθηκε από τις δηλώσεις που έκανε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα έθεσε όλα αυτά τα ζητήματα. Και χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε μια ερώτηση βουλευτού της Βουλεύσης Ελευθερίας του κυρίου Καζαμία, είπε: «Και τι θέλετε να κάνω, να σταματήσω το διάλογο?» Δηλαδή, συνεχίζει το διάλογο όσο οι Τούρκοι διευρύνουν την ατζέντα τους. Και επί αποτυχία του διαλόγου αυτού, αυτό το οποίο θα έχει μείνει είναι ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ατζέντα. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο είναι εξορισμού αρνητικό. Είτε καταλήξουν, είτε δεν καταλήξουν, όπως ευχόμαστε όλοι από μέσα μας. Εξαιρετικά ανήσυχο σας ακούω, αυτό καταγράφω εγώ. Κοιτάξτε, έχω πει και σε κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το εξής. Εμάς η δουλειά μας είναι να ανησυχούμε έστω και καθ' υπερβολή. Γιατί αν κάνουμε λάθος από την υπερβολική ανησυχία, το λάθος αυτό της αξιοπιστίας ή της αναξιοπιστίας μας, το πληρώνουμε εμείς, δεν το πληρώσει κανένας άλλος. Θα μας πει ο κόσμος, κακώς ανησυχούσατε. Αν εκείνοι όμως δεν ανησυχούν, ενώ θα πρέπει να ανησυχούν και πληρώσουμε κόστος, τότε το κόστος δεν θα το πληρώσουν μόνο οι ίδιοι, θα το πληρώσει η χώρα και οι γενναίες της. Άρα, κύριε Βαρδάκη, ναι, γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να ανησυχούμε, έστω και καμιά φορά κάποιοι θεωρούν ότι υπερβάλλουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, η προσέγγιση, συμφωνώ μαζί σας. Τελευταία, κλείνοντας την συνέντευξη αυτή μαζί σας, θέλω ένα σχόλιο αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα από την πλευρά του κ. Κασελάκη. Ποια θα είναι, λέτε, η πορεία και του ενός και του άλλου από εδώ και στο εξής? Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Παρατηρώ, ας πούμε, ότι ξαφνικά ο κ. Κασελάκης ύψωσε πατριωτικούς τόνους και λέει τη συντάξη τον κ. Σαμαρά. Δηλαδή, πώς το λένε οι... πώς το λέει η λαϊκή παροιμία, ότι του φανεί του λόγου Στεφανή. Ενώ ξεκίνησε την καριέρα του αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και πήγαινε και έκανε βιντεάκια πάνω στη Μακεδονία, στη Μακεδονία μας, στη Λίμνη, σε μία από τις Λίμνες, νομίζω στη Βεγορίκηδα, και έλεγε ότι σημασία δεν έχει τι νομίζουμε εμείς για τη Μακεδονία, σημασία έχει τι νομίζουν οι άλλοι για τη Μακεδονία. Τώρα ξαφνικά μου ανακάλυψε ότι συντάσσεται με τις θέσεις του κ. Σαμαρά. Δηλαδή, όπως θα έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ανεμοδούρας, όπου φυσάει ο άνεμος. Μπορείς να τον εμπιστευτείς και να βγάλεις συμπέρασμα από αυτό? Θα δείξει, βέβαια, η καιρή είναι περίεργη, όπως αντιλαμβάνεστε.
και καμιά φορά οι ψηφοφόροι επιλέγουν τους πολιτικούς που τους αρέσει το πρόσωπό τους και όχι αυτά που λένε. Ο Έλληνας γενικότερα, πρέπει να σας πω ότι έχει μια ιδιορυθμία. Όταν του λες ότι ένα φρούτο μπορεί να είναι και σάπιο, σου λέει, σου απαντάει όχι. Θέλω πρώτα να το δοκιμάσω και μετά αντιληφθώ ότι η γεύση του είναι πικρή και σάπια, τότε θα το πετάξω. Δεν αποκλείται να θέλει να δοκιμάσει και τον κύριο Κασελάκη. Για να δει τι ακριβώς φρούτο είναι, φρέσκο ή σάπιο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τώρα την πολιτική του κύριου Φάμελου. Ναι, και, ναι. Γιατί και εκεί έχει απέναντί του τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έδειξε ότι έχει τα ζητήματα, ότι θα επιμείνει δηλαδή στην πιο σκληρή αντιπολίτευση. Θα ηρεμήσουν, εγώ πιστεύω, για ένα διάστημα και πιστεύω ότι στρώνουν το χαλί για την επιστροφή Τσίπρα η εκλογή Φάμελου, αν με ρωτάτε. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα. Πιστεύω δηλαδή ότι η αριστερά αυτή τη στιγμή θα περιμένει ως δεύτερη δύναμη της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, πώς θα πάει ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι του χρόνου το φθινόπωρο, αν δεν γίνουν εκλογές. Uh-huh. Και αν το Πασόκ δεν τραβάει και είναι στα 14-15 μετά από ένα χρόνο και χάσει την ευκαιρία που έχει την ιστορική να επανακάμψει ως πολιτική δύναμη, τότε ευρύτερες δυνάμεις θα συνδυαστούν για να τηθεί ζήτημα επιστροφής του κύριου Τσίπρα, για τον οποίο, αν έχετε ενημερωθεί σωστά, η καγκελάριος Μέρκελ στα απομνημονήματά της στάζει μέλη. Τα διάβασα πριν από λίγο τι λέει για τον κύριο Τσίπρα. Ήξερα εδώ και καιρό ιδιωτικός τι έλεγε η καγκελάριος. Ξέραμε επίσης τι έλεγε ο Σόιμπλε, τι έγραψε ο Σόιμπλε στο βιβλίο του, το οποίο δεν ήταν αρνητικά για τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Βαρφάκη έβριζε. Τώρα διαπιστώνουμε και ένα μεγάλο θαυμασμό της κυρίας Μέρκελ για τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα. Το βιβλίο δεν κυκλοφόρησε ακόμα. Όχι, κυκλοφόρησε, το έχω μπροστά μου. Το έχετε μπροστά σας, είστε τυχερός. Γιατί ακόμα δεν έχει. Και πρέπει να σας πω ότι έχει πολύ εντυπωσιακά πράγματα μέσα. Μάλιστα. Για τα ελληνικά τα δικά μας. Με κορυφαίο το γεγονός ότι η ίδια ομολογεί, και αυτό είναι ένα μάθημα για όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις μετά το 9, ότι ποτέ η ίδια δεν θέλησε να βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ. Όχι γιατί μας αγαπούσε, αλλά γιατί στην πραγματικότητα θα ξυλωνόταν το pullover, θα ακολουθούσε η μία μετά την άλλη χώρα. Και αυτό θα οδηγούσε στη διάσπαση της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ενωπής, όχι του ευρώ μόνο. Αν κάποιος το ήξερε αυτό ή μπορούσε να το πιθανολογήσει σωστά, κύριε Βαρδάκη, με άλλο τρόπο θα διαπραγματευόταν με τους Γερμανούς και δεν θα φόρτωνε την Ελλάδα με μνημόνια, δεν θα θυσίαζε το λαό μας, δεν θα μετανάστευαν χιλιάδες πολίτες στο εξωτερικό, δεν θα αυτοκτονούσαν δεκάδες συμπολίτες μας, δεν θα μας φορτωνόταν δεκαπλάσια λιτότητα από αυτή την οποία αξίζαμε. Αξίζει πράγματι να διαβάσει κανείς το βιβλίο της Μέρκελ, γιατί είναι αποκαλυπτική και στην πραγματικότητα ομολογεί πράγματα τα οποία συνέβησαν. Άλλωστε τότε στα δημοσιεύματα της εποχής υπήρξε έντονη διαφωνία του Φανόντα Σόιμπλε με τη Μέρκελ σε σχέση με την πολιτική για το αν θα πρέπει να μείνει στο ευρώ ή η Ελλάδα αλλά ή όχι. Στην ναι. Γερμανία, ξέρετε, ναι. Ο καγκελάριος είναι ο πρώτος, ο υπουργός οικονομικών ο δεύτερος. Σωστό. Δηλαδή, στην ουσία δεν υπήρξε ποτέ περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Αυτό λέει η Μέρκελ, το είχε γράψει και ο Ομπάμα, mm-hmm. αυτό ότι η Μέρκελ δεν ήθελε ποτέ να μας βγάλει από το ευρώ. Αν οι πρωθυπουργοί μας, όσοι ακολούθησαν μετά, ήξεραν, παραδέχονταν και δεν φοβόντουσαν, ήξεραν αυτή την πραγματικότητα και δεν φοβόντουσαν, θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά μέτρα από αυτά που μας φόρτωσαν. Απόψε που γίνεται η συνέντευξη αυτή, βράδυ Τρίτης, τι ετοιμάζετε για πρώτο θέμα για το φύλλο της Εστίας αύριο Τετάρτη? Μέρκελ. Μέρκελ. Πότε προλάβατε και το διαβάσατε τώρα? Εγώ εντυπωσιάζομαι. Διαβάζετε τώρα. Η δουλειά μας. Ναι, ήμουν στο γραφείο μας στις 10 το πρωί. Όταν έχεις την ευθύνη σε ότι μόνο μια εφημερίδα, δεν δικαιούσε να χαλαρώνεις. Ναι, έχετε δίκιο. Πόσες σελίδες είναι, κύριε Κωτακή, είναι νομίζω. Α, μισό λεπτό να σας ναι, πω. Είναι πάνω από 500 σελίδες. Πόσο πέντε? Είναι 500 σελίδες. Περισσότερο, μισό λεπτό. Περισσότερο. Είναι 750 σελίδες. 750 σελίδες, μάλιστα. Και έχει πολύ ναι. Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, ναι, ναι. Να θα διαβάσει αύριο στην Εστία τότε. Θα την πάρουμε. Πολλές λεπτομέρειες. Ναι. Να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, κύριε Κωτάκη. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.